Π.Χ. Τότε τα δύο αντίπαλα στρατεύματα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, έκαναν νυκτομαχία, αφού η μέρα έγινε νύχτα. Την μεταβολή αυτή της ημέρας σε νύχτα την είχε προβλέψει στους Ίωνες ο Θαλής ο Μιλίσιος και είχε καθορίσει μάλιστα εκ των προτέρων την ημερομηνία κατά την οποία θα συνέβαινε το φαινόμενο. Οι Λιδοί και οι Μίδοι, όταν είδαν την ημέρα να μεταβάλλεται σε νύχτα, και τον αγώνα διέκοψαν και κατεπηγόντως έκλεισαν μεταξύ τους ειρήνη. Ο ποιητής Ησίωδος περιγράφει την ασπίδα του Ηρακλέους, μια ασπίδα η οποία περιγράφει τις νίκες των θεών εναντίον των γιγάντων και των τιτάνων, τις νίκες του πατέρα των θεών και των ανθρώπων, του Διός, ο οποίος είναι πατέρας του Ηρακλέους. Ο Ηρακλής θέλει να μοιάσει τον πατέρα του, γι' αυτό ακριβώς και εκφοβίζει τους εχθρούς του με την ασπίδα του, η οποία στο κέντρο έχει τη μορφή του φόβου. Πώς περιγράφει τον φόβο ο Ησίωδος από την περιγραφή της ασπίδος του Ηρακλέους? Στη μέση της ασπίδας διαμάντινος ήταν ο φόβος, ανίποτος, και πάνω στο μέτωπό του έχει δουλευτεί η φοβερή έριδα που ταραχή μέσα στους άνδρες ξεσηκώνει, η άθλια. Που νου και γνώση παίρνει ανδριωμένων που κάνουν πόλεμο ενάντια στο γιο του Δία. Τον άδει πάνε να ντυθούν οι ψυχές αυτών, τα οστά τους στη μαύρη γη θένα σαπίσουν, όταν ο φλογερός ο Σύριος το δέρμα τους θα λιώσει γύρω-γύρω. Πριν ακόμη ξεκινήσουν από την Αθήνα οι στρατηγοί των Αθηναίων για να πάνε στο Μαραθώνα, όπου θα περίμεναν τους Πέρσες, όπου θα γινόταν η πρώτη συνάντηση Περσών με τους Έλληνες και η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων, οι στρατηγοί ακόμα από την Αθήνα έστειλαν στη Σπάρτη τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη για να ζητήσει από την μεγάλη δύναμη της Πελοποννήσου βοήθεια. Ο Φιδιππίδης, καθώς διέσχιζε την Αρκαδία, άκουσε το όνομά του. Άκουσε να τον φωνάζει ο Θεός Πάνας με το όνομά του και να του λέει. Ρώτησε τους Αθηναίους, Φιδιππίδη, γιατί δεν φροντίζουν καθόλου για μένα, ενώ εγώ διάκυμαι τόσο ευμενός προς αυτούς και σε πολλές περιπτώσεις τους φάνηκα χρήσιμος και στο μέλλον πάλι θα τους βοηθήσω. Οι Αθηναίοι πίστεψαν στα λόγια του Φιδιππίδη σαν να ήταν αληθινά, ότι δηλαδή συνάντησε τον ίδιο τον Πάνα, ο οποίος και τους βοήθησε σπέρνοντας τον πανικό φόβο στους Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνος. Γι' αυτό και όταν ησύχασαν τα πράγματα, κάτω από την Ακρόπολη των Αθηνών έκτισαν ιερό το οποίο αφιέρωσαν στον Θεό Πάνα και εκεί κάθε χρόνο του αφιέρωναν λαμπαδιδρομίες. Κάθε χρόνο στο ιερό του Πανός οι Αθηναίοι τελούν θυσίες και λαμπαδιδρομίες προς τιμήν του. Ο Ευρυπίδης στο έργο του Ίων περιγράφει τη συνάντηση του σκότους με το φως. Δηλαδή, στο άνδρο του Πανός, όπου επικρατεί απόλυτο σκοτάδι, εκεί πέρασαν οι ακτίδες του ήλιου, πέρασε ο Θεός Απόλλωνας και εκεί συνευρέθη με την ωραία πριγκίπισσα Κρέουσα και της έσπηρε γιο, τον Ίωνα. Ο Ευρυπίδης μας περιγράφει στο έργο του Ίων πώς είναι το σπήλαιο του Πανός κάτω από την Ακρόπολη της Αθήνας. Στις ρίζες του βόρειου βράχου της Παλάδας στην Αθήνα, που οι άρχοντες της Αττικής τις ονομάζουν πέτρας μακράς, ψηλά βράχια, εκεί βρίσκεται το άνδρο του Πανός. Εκεί βρίσκονται τα θακήματα του Πανός, οι θρόνοι του Πανός. Ω θρόνοι του Πάνα,
ως πύλαιο γειτονικό με τα ψηλά τα βράχια που είναι γεμάτα κυλώματα, εκεί που ρυθμικά κινούν τα πόδια οι τρεις οι κόρες του Αγλαύρου, στο χλωερό πλάτωμα μπρος τους ναούς της Παλάδας, χορεύοντας κάτω από του αυλού τις πλούσιες μελωδίες που παίζει σοπάνα στη σκιερή σπηλιά σου. Για το ιερό του Πανός, στους πρόποδες του Κεκροπίου Βράχου, μας δίνει πληροφορίες ο Λουκιανός και για το πώς παίζει τον αυλό του εκεί ο Θεός Πάνας, ο οποίος πάντοτε συνοδεύει τον Θεό Διόνυσο. «Είμαι μουσικός και σφυρίζω πάνι καπυρών, πολύ σφυριχτά, και ο Διόνυσος δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς εμένα. Μα με πήρε εταίρο, σύντροφο και θειασότη, ηθοποιός το θείασό του, και η γεμόνα του χορού. Και αν δεις και πόσα κοπάδια έχω γύρω από την Τεγέα και στο Παρθένιο, θα ευχαριστηθείς πάρα πολύ και διοικώς ολόκληρη την Αρκαδία, και πριν από καιρό έκανα συμμαχία με τους Αθηναίους και αρίστευσα στον Μαραθώνα. Έσπειρα τον πανικό. Γι' αυτό μου προσφέρανε και βραβείο το σπήλαιο που βρίσκεται κάτω από την Ακρόπολη. Αν πας λοιπόν κάποτε στην Αθήνα, θα μάθεις πόσο θαυμαστό είναι εκεί το όνομα του Πανός». Τα δύο αντίθετα, το φως και το σκοτάδι, το φόβο και την χαρά, την ελπίδα από την λάψη του φωτός, του ηλιακού και του Θεού Απόλλωνος, τα περιγράφουν σαν να έχουν την ίδια πηγή οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας. Και να στα ορφικά του τι μας λέει ο Ορφέας για τον Θεό Ήλιο, που είναι ταυτόχρονα ο ίδιος και ο Θεός του Σκότους Πάνας. Ορφικός ύμνος 34. Απόλλωνος θυμίαμα μάναν. Με την ανάμιξη της αρμονίας στην παγκόσμια μοίρα των ανθρώπων, οι άνθρωποι σε ονομάζουν Πάνα Θεό Δικέρατο, γιατί αφήνεις τα σφυρίγματα των ανέμων. Γι' αυτό και κρατάς τη σφραγίδα που τυπώνει όλο τον κόσμο. Για να αποτυπωθεί η σφραγίδα, πρέπει να πατήσει πάνω στο σκότος. Έτσι γίνεται και με τη σφραγίδα, η οποία πάνω σε μελάνι θα πάρει σκοτάδι για να αποτυπωθεί πάνω στο λευκό χαρτί και να μας δείξει τη σκιά της, να μας δείξει το φως της. Έτσι ο Δικέρατος Πάνας είναι και το φως της ημέρας που έρχεται μετά το τέλος της νύχτας. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, Μένδης ονομάζεται η Αίγα, η Κατσίκα, στην Αίγυπτο. Έτσι ο Μένδης για αυτούς είναι ο Θεός Πάνας, και γι' αυτό στην Μένδη της Αιγύπτου ποτέ δεν θυσιάζουν κατσίκια, γιατί ο Θεός Πάνας εθεωρείται σαν ένας από τους 8 κύριους θεούς. Και ζωγραφίζουν και στολίζουν οι ζωγράφοι τον Πάνα και οι γλύπτες το άγαλμά του, όπως ακριβώς και οι Έλληνες, δηλαδή εγώ πρόσωπο και τραγοσκελή, όχι γιατί πιστεύουν ότι αυτός είναι έτσι, αλλά τον θεωρούν όμοιο προς τους άλλους θεούς. Οι Μενδύσοι σέβονται όλα τα εγωίδη και περισσότερο τα αρσενικά από τα θηλυκά, τον τράγο δηλαδή. Οι Αιγύπτιοι δεν θυσιάζουν Αίγες, ούτε τράγους, και οι Βοσκοί δέχονται τις μεγαλύτερες τιμές από όλους τους ανθρώπους. Έναν από τους τράγους τον σέβονται περισσότερο από τους άλλους, και όταν πεθάνει επιβάλλεται μεγάλο πένθος σε όλη τη Μενδυσία επαρχία. Ο τράγος και ο Παν στην αιγυπτιακή γλώσσα ονομάζονται Μένδης. Πρώτοι οι Πάνες στην περιοχή της Χέμης, δηλαδή στην Άνω Αίγυπτο,
πληροφόρησαν τους Αιγυπτίους στην κάτω Αίγυπτο, δηλαδή στον βορρά, για το πάθημα του Όσυρη, τον θάνατό του και τον τεμαχισμό του. Γι' αυτό οι απρόσμενες και κακές ειδήσεις ονομάζονται πανικά δήματα, μας λέει ο Πλούταρχος στο έργο του «Περί Οσύριδος και Ίσιδος». Οι πάνες, σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, προκαλούν και τους σεισμούς ή ίσως τον φόβο που προκαλείται μετά από μία σεισμική δόνηση. Τον πανικό φόβο, τα πανικά δήματα, ο Σουίδας ή Σουίδας στο λεξικό του τον περιγράφει ως εξής. Τούτο γίνεται επί των στρατοπέδων. Ο πανικός φόβος, σύμφωνα με τον Σουίδα, γίνεται στα στρατόπεδα. Ξαφνικά και άλογα και άνθρωποι ταράζονται χωρίς να υπάρχει καμία προφανής αιτία. Ο Πλούταρχος στο έργο του «Περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της Σελήνης» μας λέει ότι οι άνθρωποι ταράζονται πολύ με τα φυσικά φαινόμενα. Και στις εκλήψεις της Σελήνης και στις εκλήψεις του ηλίου οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν μετάλλινα αντικείμενα, ιδίως φτιαγμένα από τα μέταλλα σίδηρο και χαλκό, τα οποία χτυπούν για να τρομάξουν το κακό ή να διώξουν μακριά το φόβο ή να ανεβούν ψυχολογικά πιστεύοντας ότι έχουν διώξει μακριά το κακό με τον αποτρόπαιο, δηλαδή αυτόν τον ήχο που απομακρύνει το κακό από πάνω τους. Κοδωνοκροτούν λοιπόν και οι Αθηναίοι αστιφύλακες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα και κάνουν περιπολία, δηλαδή φυλάγουν την πόλη έξω από τα τείχη, είτε βρίσκονται πάνω από τα τείχη, είτε πάνω σε αυτά, είτε μέσα από αυτά, χρησιμοποιούν κουδούνια για να τρομάζουν τους εχθρούς τους. Ο Ευρυπίδης μας έχει δώσει μια ιδέα για το πώς είναι αυτά τα κουδούνια και επίσης ο Αριστοφάνης, αλλά στον περίφημο κρατήρα των πολεμιστών, ο οποίος είναι από τον 15ο αιώνα π.Χ., εύρημα από τις Μυκήνες, περιγράφεται η στολή με τον κροσωτό χιτώνα των Μυκηναίων, τον οποίον τα κρόσια πρέπει να είναι κουδούνια τα οποία τρομοκρατούν τους εχθρούς και τους πανικοβάλλουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνηθίζουν να χτυπούν χαλκώματα κατά τις εκλήψεις και να κάνουν θόρυβο εναντίον των φαύλων ψυχών. Το να χτυπάει κανείς μέταλλο θεωρείται πως έχει τη δύναμη να αποτρέπει το κακό. Κατά τις εκλήψεις με χτυπήματα προσπαθούσαν να διώξουν τα κακά πνεύματα που τις προκαλούσαν. Εκείνα μεν γάρ τα φάσματα, ειν ψόφων ακούσει, χαλκού ή σιδήρου πέφευγε. Γιατί εκείνα τα φαντάσματα, εάν άκουγαν τον ήχο χαλκού ή σιδήρου, έφευγαν. Και από το έργο του Θεοκρίτου «Φαρμακεύτρια», το χάλκαιον ως τάχος άχει, γιατί ο χαλκός γρήγορα ήχει. Ο φόβος που προκαλούν τα κουδούνια, Ευρυπίδου ρίσος. Φόβος γέννητο αν πολεμεί σοφθείς μόνον. Πολύ σιούν κόδος είναι.